θέλετε να έχει το παιδί σας εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, γράψτε το στο Εσπερινό Λύκειο. Αρκεί όμως να έχετε κάποιο τρόπο να το εξασφαλίσετε δικαιολογητικά πως δήθεν εργάζεται το πρωί. Έτσι λοιπόν θα φυτά το βράδυ στο σχολείο και φυσικά θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση στις Πανελλήνιες. Στην Πάτρα, ορισμένοι μαθητές του Εσπερινού Λυκείου υποτίθεται πως δουλεύουν σε ανύπαρκτες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις ακόμα με τις οποίες δεν έχουν καμία εργασιακή σχέση. Επίσης, κάποιοι πήραν περιέργως μεταγραφή στην Β' Λυκείου, ώστε να γλιτώσουν μία χρονιά, αφού η φοίτηση του Εσπερινού είναι τετραετής. Αυτό αποτελεί και ένα μεγάλο κίνητρο για πολλά παιδιά που δεν έχουν λόγους, αλλά δημιουργούν τεχνίτως τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή παίρνοντας μια βεβαίωση ότι εργάζονται ή οτιδήποτε χρειάζεται, ή ακόμα και από γιατρούς, για να πηγαίνουν σε νυχτερινά. Που πολλές φορές δεν ισχύει αυτό. Έλληνες είμαστε, δεν είναι το μόνο σημείο όπου υπάρχει το τρωτό. Εδώ το κάνουν υπουργοί, το κάνουν βουλευτές. Και ενώ το σχολείο δημιουργήθηκε για άτομα που εργάζονται για βιοποριστικούς λόγους, τα τέκνα μεγαλογιατρών, δικηγόρων, επιχειρηματιών αλλά και άλλων της ελίτ της Πάτρας, περιέργως εμφανίζονται ως παιδιά που το πρωί δουλεύουν. Έτσι, όταν δώσουν πανελλαδικές, θα έχουν χαμηλότερα μόρια εισαγωγής σε σχέση με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Επομένως, αυτό έχει γίνει μόδα, έχει γίνει θεσμός, έχει γίνει πονηριά, θα το λέγαμε, στην απλή ελληνική. Νομίζω όμως ότι θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Γιατί το ψεύτικο βεβαιωτικό σημείωμα πάντοτε έγινε και πάντοτε θα βγαίνει. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνει ότι πέρυσι είχαν γίνει έλεγχοι και ότι δεν βρέθηκε κάτι των μεπτών. Ωστόσο, αν το ΙΚΑ κάνει ελέγχους για να διαπιστώσει ποια παιδιά δουλεύουν, σίγουρα θα βγάλει λαβράκια.